Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαίρετε. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ύπαιθρου για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι με θέμα τη συμμετοχή του ύπαιθρου στα αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Το δικό μου θέμα είναι η συμμετοχή του ύπαιθρου στη σαρκοείδωση. Ξεκινώντας, η σαρκοείδωση είναι μια πολυσυστηματική νόσος άγνωστης αιτιολογίας με παγκόσμια κατανομή. Χαρακτηρίζεται από την παρουσία μη τυροειδοποιημένων κοκκιωμάτων σε διάφορα όργανα. Προσβάλλει συνήθως νεαρούς ενήλικες και μια συνήθις αρχική κλινική εμφάνιση είναι η αμφωτερόπλευρη πηλαία λεμφαδενοπάθεια μαζί με δικτυωτές πνευμονικές διηθήσεις και μπορεί να συνυπάρχει προσβολή του δέρματος των αρθρώσεων και των οφθαλμών. Αρχικά, η ονοματολογία προήλθε το 1899 από τον δερματολόγο Μπόεκ, ο οποίος προκειμένου να περιγράψει τις δερματικές βλάβες της σαρκοείδωσης, χρησιμοποίησε τον όρο «Multiple benign sarcoid of the skin». Πριν προχωρήσουμε να θυμηθούμε λίγο τι είναι το κοκκίωμα. Ως κοκκίωμα χαρακτηρίζεται με τον ορισμό του Άνταμς το 1976 μια συμπαγής οργανωμένη συλλογή όριμων μονοπύρινων φαγοκυττάρων, τα οποία είναι μακροφάγα ή και επιθυλιοειδή κύτταρα, και η οποία μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από χαρακτηριστικές αλλοιώσεις όπως νέκρωση ή διείσδυση άλλων κυττάρων. Ενεργοποιημένα μακροφάγα είναι τα επιθυλιοειδή που αναφέρουμε, ενώ η σύνδεξη των μακροφάγων οδηγεί στο σχηματισμό πολυπύρινων γιγαντοκυττάρων ή κυττάρων Langhans. Η σαρκοείδωση, όπως είπαμε, έχει παγκόσμιο επιπολασμό, αφορά όλες τις φυλές, προσβάλλει άτομα κάτω των 50 ετών, υπερέχουν οι γυναίκες και η επίπτωση κυμαίνεται από 1 ανά 100.000 όπως βλέπουμε στην Ελλάδα, μέχρι και 35,5 σε 100.000 όπως βλέπουμε για τους Αφροαμερικανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η παθοφυσιολογία του νοσήματος αυτού? Αποτελεί μία αλληλεπίδραση μεταξύ περιβαλλοντικών παραγόντων σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα, τα οποία θα απαντήσουν σε αυτούς τους παράγοντες με το σχηματισμό κοκκιωμάτων και θα εκδηλώσουν κλινικά σαρκοείδωση. Βλέπουμε ότι αυτοί οι αιτιολογικοί παράγοντες είναι ποικίλοι και μπορεί να είναι μικροβιακά αίτια, οργανικοί και ανόργανοι παράγοντες, ενώ από κάτω βλέπουμε το πλήθος των πολυμορφισμών γονιδίων που αφορούν διάφορες κυταροκίνες υποδοχής τους και μεσολαβητές φλεγμονής, που όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν στα γενετικώς προδιατεθειμένα άτομα. Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός, όπως συνοψίζεται σε αυτό το review του New England Journal of Medicine, αφορά την πρόσληψη του αντιγόνου από το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο, το οποίο στη συνέχεια παρουσιάζει αυτό στα CD4 λεμφοκύτταρα, ενώ ταυτόχρονα παράγει πλήθος κυταροκινών, οι οποίες και προκαλούν την στροφή των CD4 λεμφοκυττάρων προς τύπου 1 λεμφοκυταρική απάντηση και η συνεχής έκκληση αυτών των ουσιών προσελκύει περισσότερα λεμφοκύτταρα και συντηρεί και εξελίσσει αυτή την απόκριση. Εδώ βλέπουμε την παθολογοανατομική εικόνα, όπου είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Στο κέντρο βλέπουμε το γιγαντοκύτταρο, το πολυπύρινο γιγαντοκύτταρο τύπου Langhans και επίσης βλέπουμε χαρακτηριστικά τα αστεροειδή σωμάτια και τα σωμάτια τύπου Shaman. Ένα πανόραμα κλινικών εικόνων είναι αυτό που μπορούμε να συναντήσουμε στη σπάνια αυτή νόσο. Τα όργανα που κυρίως προσβάλλονται χαρακτηριστικά είναι ο πνεύμονας, είναι οι ενδοθωρακικοί λεμφαδένες και τρίτο σε συχνότητα το ύπαρ. Βλέπετε ωστόσο ότι σχεδόν κανένα σύστημα ή όργανο δεν μένει εκτός των κλινικών εκδηλώσεων. Έτσι, μπορεί να έχουμε εκδηλώσεις, εκτός από το πνεύμονα και τους ενδοθωρακικούς λεμφαδένες, από τα μάτια, το δέρμα, την καρδιά, τα οστά και τις αρθρώσεις, το ύπαρ και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Πώς μπαίνει η διάγνωση? Η διάγνωση βασίζεται όταν υπάρχει συμβατή κλινική και ακτινολογική εικόνα, ακολουθεί ιστολογική τεκμηρίωση με την παρουσία του μη τυροειδοποιημένου κοκκιώματος, αλλά πάντα πρέπει να αποκλείσουμε την ύπαρξη άλλης νόσου που να προκαλεί αντίστοιχη εικόνα. Εν ολίγης, δεν υπάρχει παθογνωμονική διαγνωστική εξέταση και η διάγνωση παραμένει μία διάγνωση εξ αποκλεισμού. Ένα σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά εμφανίζουν αυτόματη ύφεση, έστω και σε βάθος χρόνου δεκαετίας.
τουλάχιστον τα 2/3 από αυτά αυτοπεριορίζονται χωρίς συνέπειες. Και αυτή η ύφεση συντελείται για τα μισά περιστατικά νωρίς στα πρώτα 3 χρόνια. Ένα μικρό ποσοστό εμφανίζει υποτροπή και ένα μικρό ποσοστό επίσης θα καταλήξει από το νόσημα. Θα σταθώ σε 2 χαρακτηριστικές κλινικές εικόνες, το σύνδρομο Lefgren's, το οποίο είναι το συνηθέστερο που βλέπουμε, πυρετός, αμφωτερόπλευρη πηλαία λεμφαντενοπάθεια, οζόντες ερήθημα κυρίως στις γυναίκες και μεταναστευτικές αρθραλγίες κυρίως στους άνδρες. Αυτόματη ύφεση στο 85% των περιπτώσεων. Και επίσης χαρακτηριστικό θεωρείται το σύνδρομο Herford's, το οποίο είναι πάλι μια οξία μορφή σαρκοείδωσης, με πυρετό, με οξία διόγκωση των παροτίδων άμφο και ραγοειδίτιδα, ενώ μπορεί να συνυπάρχει και πάρεση προσωπικού νεύρου. Η πνευμονική σαρκοείδωση είναι αυτή που είναι κύρια εκδήλωση της νόσου. Δεν θα σταθούμε σε αυτήν. Θα προχωρήσουμε κυρίως σε εξωπνευμονικές. Απλά θα κάνουμε μια γρήγορη αναδρομή για να τις θυμηθούμε. Μπορεί να έχουμε τις εκδηλώσεις αυτές από το δέρμα, το χυμετλοειδή λύκο, αλλά και ένα πλήθος από άλλες βλάβες, κυρίως βλατίδες και πλάκες, στον κορμό, στο πρόσωπο και στα άκρα. Από τους οφθαλμούς έχουμε πρόστη αραγοειδίτιδα, αλλά και οπίστη αραγοειδίτιδα χωρίου αμφιπλιστροειδίτιδα, καθώς και κοκκιώματα του επιπεφικότητα και της ήριδας. Γνωστή σε όλους μας είναι και η νεύροσαρκοείδωση, αρκετά σπάνια κλινική εκδήλωση, αλλά θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας, καθώς και η συμμετοχή από τα οστά και τις αρθρώσεις. Τέλος, καθόλου αμελητέα είναι η προσβολή της καρδιάς, η οποία είναι και καθοριστική για την έκβαση της νόσου. Είπαμε ότι δεν υπάρχει παθογνωμονική εξέταση. Όλοι ξέρουμε όμως ότι χρησιμοποιούμε επικουρικά κάποιες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως τη μέτρηση του μετατρεπτικού ενζήμου της αγκιοτενσίνης, που παράγεται από τα επιθυλιοειδή κύτταρα, αλλά δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της σαρκοείδωσης, μπορεί να παράγεται και σε άλλες περιπτώσεις και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Χρήσιμη είναι η εφαρμογή του σπιδηρογραφήματος μεγάλιο. Επίσης, χρήσιμη είναι η μαγνητική για την καρδιά και το κεντρικό νευρικό σύστημα και η ραδιενεργός γλυκόζη σε ένα PET scan. Όλοι θυμόμαστε επίσης ότι τα επιθυλιοειδή κύτταρα παράγουν 1,25 διεδρόξη βιταμίνη D και ως εκ τούτου ενέχονται στην πρόκληση υπερασβεστιαιμίας σπανιότερα, υπερασβεστιουρίας συνηθέστερα, με επιπλοκές νεφρολιθίαση και σπανιότερα νεφρική ανεπάρκεια. Για να δούμε τώρα, αφού θυμηθήκαμε λίγο αυτό το τόσο σπάνιο αλλά ενδιαφέρον νόσημα, τι γίνεται από την πλευρά του ύπατος. Η υπατική σαρκοείδωση ξέρουμε ότι είναι συχνή σε ιστολογικό επίπεδο. Η βιοψία ύπατος θα αναδείξει συμμετοχή του ύπατος με την παρουσία κοκκιωμάτων σε ένα ποσοστό 50-80%. Η βιοχημική διατεραχή όμως είναι πολύ πιο σπάνια, γύρω στο 10-30%. Και από αυτούς τους ασθενείς, οι περισσότεροι 80% είναι ασυμπτωματικοί, δεν έχουν κάτι. Ενώ η συμπτωματική νόσος είναι σπάνια στο 5-15%. Η υπατική σαρκοείδωση είναι αρκετά συχνότερη στους Αφροαμερικανούς. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι γενικά, όπως κόπος, πυρετός, απώλεια βάρους ή πιο εξειδικευμένα, όπως άλγος δεξιού υποχονδρίου και κνησμός. Κλινικά, ο άρρωστος μπορεί να έχει υπατομεγαλία σπληνομεγαλία στο 20%, ενώ στις απεικονίσεις αυτό ανέρχεται στο 40%, μπορεί να εμφανίζει ίκτερο στο 5%, πηλαία υπέρταση 3-18% ή και κύρωση. Η πηλαία υπέρταση οφείλεται στην προκολποειδική ή και κολποειδική απόφραξη από τα ίδια τα κοκκιώματα, καθώς και στην παρουσία ίνωσης ή και κύρωσης. Μπορεί να υπάρχει επίσης προϋπατική απόφραξη της πηλαίας φλέβας ή μεθυπατική απόφραξη των υπατικών φλεβών και αυτό σημαίνει ότι αν είναι προϋπατική μπορεί να έχουμε πηλαία υπέρταση χωρίς κύρωση. Οι περιπτώσεις που θα φτάσουν στην κύρωση είναι αυτές όπου υπάρχουν διά και τεκτεταμένα κοκκιώματα, τα οποία χρονίζει η νόσος και συντελούν στην εμφάνιση ίνωσης ή να είναι αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης χολόστασης, δηλαδή να έχουμε δευτεροπαθή χολική κύρωση. Σπανιότερα έχουμε κοκκιωματώδη φλεβίτιδα και θρόμβωση υπατικών φλεβών ή και πηλαίας. Πιο σπάνια έχουμε κλινικά σύνδρομα που ομοιάζουν με χρόνια χολοστατικά νοσήματα όπως η PBC και η PSC ή μπορεί να υπάρχει απόφραξη στις πύλες του ύπατος λόγω διόγκωσης λεμφαδένων και χολοστατικός ίκτρος με υπερχολυστερολεμία. Οι βιοχημικές διαταραχές λίγο πολύ είναι τα πάντα. Από τα χολοστατικά αλκαλική και λιγότερο συχνά η γάμα GT, τρανσαμινάσες, ίκτερος, υπολευκοματινεμία στους κυρωτικούς και διάχυτη χαρακτηριστική υπεργαμασφαιρινεμία. Επίσης, το μετατρεπτικό ένζημο της αγκιοτενσίνης μπορεί να είναι αυξημένο στο 75%.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η σαρκοίδωση θα μπει μέσα στο πλαίσιο των κοκκιματωδών νοσημάτων του ύπατος. Του τέστιν θα πρέπει να διφοροδιαγνωστεί από όλα τα άλλα αίτια, όπως τα άλλα συστηματικά κοκκιωματώδη νοσήματα, τις λοιμώξεις, τις κακοήθειες και κυρίως τα λεμφώματα, διάφορα φάρμακα, μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να οφείλεται σε άλλα υπατικά νοσήματα. Βλέπουμε ότι η επίπτωση ποικίλει σε διάφορες σειρές από διαφορετικές περιοχές. Στις χώρες της Αιγής Ανατολής η κυριότερη αιτία κακοκαιώματα είναι η φυματίωση και εδώ βλέπουμε δικά μας δεδομένα όπου είναι στο 7,5% η επίπτωση της σαρκοίδωσης. Λίγο πολύ ξέρουμε πώς θα το διαφοροδιαγνώσουμε από την πρωτοπαθή χολική και την πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγιήτιδα με βάση την ιστολογία, τα ειδικά αυτοαντισώματα της απεικονίσης. Εδώ βλέπουμε έναν μακρύ κατάλογο από τα φάρμακα και τα άλλα αίτια που μπορεί να κάνουν τα κοκκιώματα. Στο υπερηχογράφημα δεν περιμένουμε κάποια ειδική εικόνα, δεν θα βάλουμε από εκεί τη διάγνωση. Ακόμα και η αξονική τομογραφία σπάνια θα δείξει αυτές τις χαρακτηριστικές υπόπυκνες βλάβες που βλέπετε εδώ. Η μαγνητική μας βοηθάει λίγο περισσότερο γιατί στις TAF2 ακολουθίες δίνει υψηλή ένταση σήματος στις αλλοιώσεις αυτές της κοκκιωματώδης και ως εκ τούτου μπορεί να τις διαφοροδιαγνώσει από μεταστάσεις και φλεγμονές που μας απασχολούν συνήθως. Στο σπινθυρογράφημα μεγάλιο υπάρχουν χαρακτηριστικές εικόνες όπου έχουμε το λάμδα sign στους πηλαίους και παρατραχιακούς λεμφαδένες και το πάντα sign από τους δακρυγούς και παροτιδικούς αδένες, αλλά οι συνήθεις θέσεις καθήλωσης είναι ο πνεύμονας, οι ενδοθωρακικοί λεμφαδένες και όποιο άλλο όργανο έχει προσβληθεί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο PET με την ζεσημασμένη ραδιενεργό γλυκόζη, όπου βοηθά στο να κάνουμε τη σταδιοποίηση, να βρούμε θέσεις τις οποίες δεν έχουμε εντοπίσει προκειμένου να κάνουμε επιλεκτικά εκεί βιοψία. Ενώ το μειονέκτημα βέβαια είναι ότι τα ευρήματα και πάλι δεν είναι ειδικά, είναι μια ακριβή εξέταση και παίρνει μεγάλη δόση ακτινοβολίας ένας ασθενής που είπαμε ότι είναι νέοι άρρωστοι. Χαρακτηριστική εικόνα, τα μη τυροειδοποιημένα κοκκιώματα. Αρκεί η βίωψη ύπατος για τη διάγνωση? Όχι. Το είπαμε και το ξεκαθαρίσαμε, όλα είναι συμβατά, αλλά είναι μια διάγνωση εξ αποκλεισμού. Θα πρέπει να έχουμε και άλλα στοιχεία προκειμένου να υποστηρίξουμε τη διάγνωση της σαρκοίδωσης. Ποιοι πρέπει να θεραπεύονται? Όπως είπαμε, το 80% είναι ασυμπτωματικοί. Άρα, αυτοί που θα πρέπει να προχωρήσουμε σε θεραπεία δεν είναι κάθε άρρωστος τον οποίο βρήκαμε κοκκιώματα στο ύπαρ στα πλαίσια μιας σαρκοίδωσης. Είναι όσοι άρρωστοι έχουν συμπτώματα, ενδείξεις χολόστασης ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών. Η πρώτη επιλογή θεραπευτική είναι τα κορτικοστεροειδή ή και κατά άλλους και το ουσοδεόξι χολικόξι. Τα δεύτερης επιλογής φάρμακα, νοσοκατασταλτικά και ανοστροποποιητικά είναι αρκετά, τα οποία δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για την εφαρμογή τους στην υπατική σαρκοίδωση, ενώ τέλος θέση έχει και η μεταμόσχευση ύπατος. Τα κορτικοειδή βοηθάνε? Βοηθούν. Μειώνουν τον αριθμό των υπατικών κοκκιωμάτων, καταστέλλοντας τη φλεγμονώδη απάντηση, μειώνουν το μέγεθος του ύπατος και σταματάει ο άρρωστος να πονάει, βελτιώνουν τα γενικά συμπτώματα των ασθενών, μειώνουν την πηλαία λεμφαδινίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγεί στην εμφάνιση ικταίρου. Μπορεί να επιλέξουμε χαμηλή δόση ή υψηλή δόση ανάλογα με την ένταση και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και η διάρκεια της θεραπείας ποικίλει ανάλογα με την ανταπόκριση. Η προτινόμενη είναι 12 μήνες θεραπείας και μετά να ξεκινάμε τη μείωση της χορήγησης. Ακόμα και σε ασυμπτωματικούς μπορεί να χορηγηθούν για την αποκατάσταση των βιοχημικών διαταραχών, που ωστόσο γνωρίζουμε ότι μερικές φορές και αυτές αυτοπεριορίζονται. Εδώ υπάρχει μία συζήτηση, αν πρέπει να γίνεται. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα, είναι σπάνια, είναι όσο είναι λίγα τα περιστατικά, δεν υπάρχουν τυχιοποιημένες μελέτες, αλλά φαίνεται ότι σε μια εξελισσόμενη νόσο έχει θέση, αν και δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη της νόσου. Δεν ξεχνάμε και τις παρενέργειες σε μακροχρόνια χορήγηση. Το ουσοδεόξι χολικόξι βελτιώνει τόσο τη χολόσταση όσο τροποποιεί και την ανοσολογική απάντηση και καθυστερεί πιθανά την εξέλιξη της νόσου. Η σύσταση είναι για τη συνήθι δόση 13 με 15 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Για τους άλλους παράγοντες είπαμε ότι είναι ανάλογα με την εμπειρία του κέντρου και ποικίλει και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Για την κύρωση και την πηλαία υπέρταση κάνουμε τα συνήθη. Για μεταμόσχευση θα φτάσει, είναι λίγοι ασθενείς που θα χρειαστούν. Αποτελεί το 0,012% των μεταμοσχεύσεων στις ΗΠΑ. Η επιβίωση του μοσχεύματος δεν είναι άσχημη, αλλά είναι suboptimal συγκριτικά με τις ομάδες control.
Εδώ βλέπουμε μερικά δεδομένα που προέρχονται από ένα κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βλέπουμε ότι κυρίως τα άτομα που χρειάστηκε να μεταμοσχευθούν υπερέχουν οι γυναίκες και οι Αφροαμερικανοί. Βλέπουμε ότι η επιβίωσή τους είναι λίγο χαμηλότερη από αυτή της ομάδας control. Βλέπουμε ότι αρκετοί από αυτούς έκαναν υποτροπή της νόσου στο μόσχευμα. Χρειάστηκε 4 από τους 14 να επαναμεταμοσχευθούν και συνήθως απεβίωσαν από σύψη ή άσχετα με το ΙΠΑΡ προβλήματα. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι ασθενείς με υποψία σαρκοείδωσης πρέπει να ελέγχονται για άλλα υπατικά νοσήματα, όπως αλκοολική, μη αλκοολική υπατοπάθεια, υγιεινής υπατήτηδες, αυτοάνωση υπατήτηδα, πρωτοπαθή χολαγγίτιδα και νόσο Wilson. Η διάγνωση της σαρκοείδωσης απαιτεί ιστολογική επιβεβαίωση κοκκιωματώδους νόσου του ύπατος, αλλά και αποκλεισμό άλλων αιτίων κοκκιωμάτων ύπατος και ένδειξη προσβολής ενός τουλάχιστον ακόμα οργάνου. Όλοι οι ασθενείς με υποψία σαρκοείδωσης πρέπει να υποβάλλονται σε απεικονιστικό έλεγχο για την εκτίμηση της παρουσίας κύρωσης, υφηλές υπέρτασης και αποκλεισμού άλλων χρόνιων υπατικών νόσων και πρωτοπαθής κληρητικής χολαγγίτιδας. Αυτοί που έχουν σημαντική αύξηση των ενζήμων, πηλαία υπέρταση και ανεξήγητη ρήξη της αντιρρόπησης είναι υποψήφοι για θεραπεία με κορτικοειδή. Ο ευεργετικός ρόλος του ορθοδεόξου χολικού οξέως και των anti-TNF δεν έχει αποδειχθεί στη σαρκοείδωση, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα. Η μεθοτρεξάτη δεν πρέπει να χορηγείται, καθώς η επιδείνωση της σύνωσης από τη χορήγηση του φαρμάκου δεν μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί από τη δυσμενή εξέλιξη της νόσου. Και η μεταμόσχευση ενδείκνυται σε ασθενείς με τελικού σταδίου υπατική νόσο, οφειλόμενη στη σαρκοείδωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σκηνά.